Είναι αλήθεια ότι καταφέρνω και βρίσκομαι στην ιατρική σχολή της Αθήνας. Κάτι που ήταν και δύσκολο, και ιδιαίτερα δύσκολο εκείνη τη εποχή, χωρίς να πτωηθώ από αυτά που μου έλεγαν εκείνο, ότι οι πιθανότητες ήταν πολύ θεωρητικές. Βρέθηκα στην ιατρική σχολή της Αθήνας μαζί με αρκετούς κριτικούς και είχαμε τότε τη διάκριση, η κριτική, οι επαρχιώτες. Όμως μια σχολή της Αθήνας που καταφέραμε να όχι μόνο να την ολοκληρώσουμε και να πείσουμε και τους άλλους συμφοιτητές μας ότι και εμείς οι κριτικοί μπορούμε κάτι να καταφέρουμε μέσα στην σχολή. Όλα αυτά ήταν κινητοποιά στοιχεία. Δεν θυμάμαι ποτέ να με απογοήτευσαν, παρόλο που είναι αλήθεια ότι υπήρχε και πάντα ένα δάκρυ σε έναν λόγο που δεν ήταν ενθαρρυντικός ή προτρεπτικός. Και η πρότασή μου και το μήνυμα σε όλους τους νέους είναι να μην μείνουν πραγματικά στην απογοήτευση της στιγμής ή σε έναν λόγο ενός ανθρώπου που δεν θα είναι επιπαιδευμένος στο να ενθαρρύνει, να προτρέψει ή οτιδήποτε άλλο. Που ακόμα και αυτός ο λόγος όμως μπορεί να παροτρύνει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι και ίσως και ο επίλογος, αν μπορώ να πω, μιας γνωσιακής διαδικασίας στη ζωή μου. Δηλαδή δεν μπορώ σήμερα να μιλήσω χωρίς αναφορά σε ενθάρρυνση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είτε σαν δάσκαλος είτε σαν αξιολογητής δεν θα μπορώ να κρύψω ή να μην αναφέρω λόγια ενθάρρυνσης. Αυτό που κινητοποιεί είναι ο λόγος. Δεν είναι ούτε καταγγελία, ούτε προσβολή, ούτε οτιδήποτε άλλο. Συνεπώς, νομίζω ότι ήταν ένα μάθημα ζωής. Με βοήθησε λοιπόν εκείνη η περίοδος με τις θετικές και τις αρνητικές εμπειρίες να φτάσω στην ιατρική, να μείνω κοντά στην Ελλάδα και εκεί έρχεται δίπλα στους γονείς μου το τρίτο σημαντικό και πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο πρόσωπο σταθμό στη ζωή μου, η συνάντηση με τη γυναίκα μου. Το λέω δημόσια, ελπίζω να το ακούει. Θα έλεγα τουλάχιστον, και δεν τρέπομαι να το πω, γιατί αλίμονο αν δημόσια δεν ομολογείς τις αδυναμίες σου. 2 ή 3 φορές είχα αποφασίσει να 2 φορές να εγκαταλείψω την ιατρική σχολή της Αθήνας. Για χάρη της σύζυγου σας? Όχι για χάρη της σύζυγου. Για διάφορους λόγους. Και εκείνη σας ενθάρρυνε να μην το κάνετε, λοιπόν. Η τρίτη φορά, και αυτό τώρα που την δείχνετε, ναι, είναι αλήθεια ότι αυτή είναι αποκάλυψη. Είχα αποφασίσει και να εγκαταλείψω και την ιατρική σχολή της Κρήτης. Πολύ αργότερα δηλαδή. Πολύ αργότερα. 3 φορές. Ναι, είναι οι στιγμές αδυναμίας, αλίμονο αν το πρόσωπο που έχετε απέναντί σας προβάλλεται, όπως λέω συνήθως στους αγαπητούς μου συνεργάτες και συναδέλφους, όσο σιδερένιος κάνεις. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες. Πώς σας κράτησε η σύζυγός σας να μην εγκαταλείψετε? Δεν θέλω να γίνω αδιάκριτο. Όχι, όχι, καθόλου. Δεν είναι μυστικά. Είναι οι λόγοι που το σκεφτήκατε. Τι σας αποθάρρυνε? Κοιτάτε, πώς σας κράτησε αυτό που πάντα με αποθάρρυνε ήταν το έλλειμμα αξιών και το έλλειμμα κριτηρίων. Αυτό που επιτρέψτε να σας πω, παρά τη μεγάλη διαφορά της γλώσσας που υπάρχει μεταξύ της δικής μας γενιάς και των νέων, είναι αυτό που μας ενώνει. Οι νέοι μας σήμερα, ό,τι πιο όμορφο έχει η Ελλάδα σήμερα, πραγματικά ζητά, αιτείται ένα σύστημα δίκαιο και αντικειμενικό. Αυτό το σύστημα πραγματικά και εμένα δεν μπορώ να πω ότι με κράτησε. Με κράτησε και με οδήγησε σε αποφάσεις και αλίμονο, γιατί αυτό είναι ένα διπλό μήνυμα, να παίρνω με αποφάσεις πάνω σε ένα συναισθηματικό φορτίο. Και αν ακόμη πάρουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι και αλίμονο, αυτό σημαίνει αυτοσυμπόνια, είναι φυσικό να έχουμε αδυναμίες, δεν θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις χωρίς να συμβουλευτούμε τα πρόσωπα που αγαπάμε, τα πρόσωπα της οικογένειάς μας, τους μέντορές μας ή και τα πρόσωπα που τα διδάσκουμε να γίνουν καλύτερα από εμάς.
Άρα υπάρχει δίπλα μας ένα ισχυρό πλαίσιο ανθρώπων που πριν πάρουμε την απόφαση τη δικιά μας πρέπει να ζητήσουμε τη γνώμη τους. Και να τη ζητήσουμε τη γνώμη τους όχι μόνο γιατί το δικαιούται ή γιατί τους αγαπάμε, αλλά γιατί και αυτή ήταν η συζήτηση με τη Μέρη και αυτή είναι η συζήτηση που έχω και με τους συναδέλφους μου, είναι γιατί εάν πάρεις μια απόφαση, δεν είναι ότι κάνεις κακό στον εαυτό σου, καταστρέφεις τα όνειρα και τις αξίες που έχουν χτίσει πάνω σου οι άλλοι. Μάλιστα. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αν το σκεφτούμε αυτό, και αυτό είναι ένα μήνυμα, σας παρακαλώ κύριε Συμβουλάκη, ευχαριστώ που με βοηθήσατε και έκανα και τις αποκαλύψεις, είναι ένα μήνυμα για αυτούς που πραγματικά μέσα στις επώδυνες εμπειρίες της ζωής τους ή στο οποιοδήποτε τους κλίμα ψυχικό σκέφτονται να καταστρέψουν τον εαυτό τους. Τους παρακαλούμε λοιπόν όχι να σκεφτούν τον εαυτό τους, αλλά να σκεφτούν εγωιστικά λοιπόν. Ναι, και όχι να σκεφτούν αν κάνουν κακό στους άλλους, αν καταστρέφουν τις αξίες, όχι την αγάπη των άλλων ανθρώπων. Γιατί κάθε άνθρωπος από μόνος του στη ζωή είναι μια αυταξία και πραγματικά περιβάλλεται και προβάλλει αξίες και στους άλλους. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να σκεφτούμε πραγματικά πριν κάνουμε κάτι, οτιδήποτε. Τι σκεφτόσασταν τότε, αν το είχατε εγκαταλείψει, δηλαδή τι σκεφτόσασταν να κάνετε μετά? Νομίζω ότι με ρωτάτε πραγματικά που δεν θα επιτρέψετε να σας πω τις λεπτομέρειες. Κοιτάτε, ο καθένας μας από εμάς και το μήνυμα, γιατί αλίμονο αν η προσωπική ζωή του καθενός και επώδυνες εμπειρίες δεν αποτελέσουν προτάσεις, όχι συμβουλές, προτάσεις για τη ζωή των άλλων. Κοιτάτε, προσδοκάει ο νέος, για να αναφέρομαι στο νέο, μια αντίστοιχη συμπεριφορά από το χώρο του, τον μέντορά του, τον καθηγητή του, την ακαδημαϊκή του σχολή, την επαγγελματική του ζωή, τον διευθυντή του, μια συμπεριφορά αντίστοιχη με τις δικές του αξίες. Mm-hmm. Όταν δει ότι αυτό καταστρατηγείται, τότε οδηγείται είτε πραγματικά σε αυτό που λέμε στην εξασθένηση, στα καταθλιπτικά συμπτώματα ή οτιδήποτε άλλο, ή στην άρνηση ενός περιβάλλοντος. Και το ένα και το άλλο είναι καταστρεπτικό. Νομίζω ότι ήμουνα αρκετά φανερός. Mm-hmm. Βεβαιότατα αυτό, δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, δεν ήταν το ότι βρέθηκε δίπλα μου η σύζυγος, βρέθηκαν δίπλα, γιατί πάντα, και πολλά σοβαρά πρόσωπα του ακαδημαϊκού χώρου, το οποίο ιδιαίτερα θα ήθελα, επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί μπορεί να ομολογεί κανένας τη χαρά του για τους γονείς του, για τη σύζυγό του, για τους πνευματικούς του μέντορες, για τους συναδέλφους του, για αυτούς που είχε τη χαρά και του έδωσαν την τιμή όχι να τους διδάξει αλλά να είναι δίπλα τους, αλλά αναφέρομαι και στην Ιατρική Σχολή Κρήτης. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανος και ευλογημένος που βρέθηκα στην Ιατρική Σχολή της Κρήτης. Σαφέστατα μου έδωσε πίκρες, αλλά αλίμονο αν δεν υπήρχαν και αυτές, αλλά μου έδωσε ευλογίες, μου έδωσε δεξιότητες και αυτήν την σχολή εξακολουθώ να υπηρετώ σήμερα, κύριε Συμβουλάκη, και από τη θέση του ομότιμου καθηγητού, υπηρετώντας και τον τομέα της κοινωνικής ιατρικής και ένα εργαστήριο, συνεχίζω να προσφέρω, αρνούμε να βγω ή να υπηρετήσω άλλα πανεπιστήμια και θέλω να μείνω στην Ιατρική Σχολή της Κρήτης. Μάλιστα. Γιατί εδώ γεννήθηκα, εδώ βαπτίστηκα, εδώ ολοκλήρωσα τη δική μου προσωπικότητα και εδώ θέλω να αφήσω τις τελευταίες μου δράσεις. Mm-hmm.